Τα τραγούδια στη συνέχεια, για πρώτη φορά, θα τα συνοδεύσει το χορευτικό τμήμα της Ελληνοορθόδοξης Κληρονομιάς, που πρόσφατα έχει συσταθεί. Εκφράζουμε ευγνωμοσύνη προς το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη μας, που έδωκε ολοπρόθυμα την ευλογία του, αλλά και θερμές ευχαριστίες ανήκουν στην αδελφή, την εχριστό αδελφή Άρτεμη, που είχε την καλοσύνη να αναλάβει τη διδασκαλία παραδοσιακού χορού στα μέλη προς το παρόν της χοροδίας μας, που περνάνε έτσι εύκολα από το δημοτικό τραγούδι στους εθνικούς δημοτικούς χορούς. Ο Λάμπρος εξεκίνησε στα Γιάννενα να πάει. Το θρυλικό σούλι αποτελεί ιδιαίτερα ευαίσθητο επαναστατικό χώρο. Πολλά ποίηματα και τραγούδια γράφτηκαν για τους αγώνες των σουλιωτών. Θα ακούσουμε ένα ηρωικό τραγούδι αφιερωμένο στον οπλαρχηγό Λάμπρο Τζαβέλα, που δεν δίστασε να αντισταθεί στον πανίσχυρο τότε Αλή Πασά, αν και ο τελευταίος κρατούσε όμηρο το γιο του Φώτη Τζαβέλα. Στον πόλεμο του 1803, ο Αλή Πασάς έφυγε ντροπιασμένος από το σουλιώτικο ντουφέκι. Ο Λάμπρος όμως τραυματίστηκε θανάσιμα. Ο λαός κράτησε στη μνήμη του και τραγούδησε τη θυσία του. Και εμείς απόψε θα τραγουδήσουμε και θα χορέψουμε το Λάμπρο Τζαβέλα, έναν ακόμα αθάνατο ήρωα της Ρωμιοσύνης. Oh.
Σε πολλά προεπαναστατικά τραγούδια χρησιμοποιούνται με αλληγορία θέματα από τη φύση, όπως δέντρα, ζώα, βουνά, ποτάμια, για να διατηρήσουν άσβεστη την νοσταλγία και την ελπίδα της λευτεριάς στις καρδιές των Ραγιάδων. Γράφτηκε πως ολόκληρο το 21 είναι ένας πανύψηλος πλάτανος με βαθύ και πυκνό ρίζωμα. Γι' αυτό και η μελέτη του θέλει σκάψιμο και σκύψιμο πολύ. Το επόμενο τραγούδι, ο πλάτανος με τα τρανά κλονάρια του, εμπνέει τη λαϊκή ποίηση και το δημοτικό τραγούδι. Στη συνέχεια, ένα δημοτικό ποίημα. Δεν υπάρχει ποιητής. «Εγώ Ραγιάς δεν γίνομαι». Γράφτηκε πριν έρθει η ώρα του μεγάλου ξεσηκωμού. Στην απαγγελία, ο μικρός Κολοκοτρώνης. «Δοξασμένη Ρωμιοσύνη, το μεγαλείο σου βασίλεμα δεν έχει». «Εγώ Ραγιάς δεν γίνομαι, Τούρκους δεν προσκυνάω, δεν προσκυνώ τους άρχοντες και τους κοτσαμπασίδες. Μόν καρτερώ την άνοιξη, να έρθουν τα χελιδόνια, να βγουν οι βλάχοι στα βουνά, να βγουν οι βλαχοπούλες.
Μα πιο καλά τα νάμουνα, αρματολός και κλέφτης, αρματολός μες στα βουνά και κλέφτης μες στους κάμπους. Να είχα τα βράχια αδέρφια μου, τα δέντρα συγγενάδια, να με κοιμάνε οι πέρδικες, να με ξυπνάνε τα ειδόνια και στην κορφή της Λιάκουρας να κάνω το σταυρό μου. Και ένα χορευτικό τραγούδι για την κλέφτικη ζωή. Οι κλέφτες ήταν η μαγιά της Λευτεριάς. Όσοι δεν άντεχαν την τυραννία, έβγαιναν στα βουνά. Η ζωή τους βέβαια, όπως το λέει και το τραγούδι, ήταν στερημένη. Το όνομα κλέφτης, όμως, ή το κάφημα, γράφει ο Κολοκοτρώνης. Και ευχή των γονέων ήταν να γίνει το παιδί τους κλέφτης. Αυτός ο κλεφτοπόλεμος, ξέρετε, διήρκησε σε όλη την Επανάσταση. Μάλιστα, τα τελευταία χρόνια που είχε μπει ο Ιμπραήμ στην Πελοπόννησο και έκαιγε και έσφαζε, έστειλε ένα μήνυμα στον Κολοκοτρώνη και του είπε «Γιατί δεν κάθεσαι σε μια πεδιάδα να πολεμήσουμε, να τελειώνει η ιστορία?» Και του γράφει ο Κολοκοτρώνης «Πώς να σταθώ, λέει, σε παιδιάδα. Εσύ έχεις, λέει, 30.000 στρατό. Έχεις πυροβόλα. Εγώ με τα βία θα μαζεύξω 2-3.000 παλικάρια. Πώς να πολεμήσουμε? Εάν όμως θέλεις, πάρε εσύ 500 παλικάρια σου και εγώ άλλα 500 να πολεμήσουμε. Ή αν και αυτό δεν θέλεις, να μονομαχήσουμε οι δυο». Φυσικά ο Ιμπραήμ δεν δέχτηκε. Ίσως θυμήθηκε την ντροπή που είχε πάθει από το γιο του Κολοκοτρώνη. Ο Γιάννης ο Κολοκοτρώνης σε μια μάχη είχε μονομαχήσει με ένα γιγαντόσωμο αράπι. Και φυσικά γιος Κολοκοτρώνη ήταν, τον ξάπλωσε κάτω. Και γι' αυτό από τότε ονομάστηκε από Γιάννης Γενναίος Κολοκοτρώνης. Και έκανε και πρωθυπουργός αργότερα όταν ελευθερώθηκε η Ελλάδα. Με τον κλεφτοπόλεμο λοιπόν εμπόδιζαν τις αυθαιρεσίες του δυνάστη και είναι αλήθεια πως αντιστασιακός χαρακτήρας διέπει ολόκληρη την ελληνική ιστορία. Η ανδρεία των κλεφτών φαινόταν ιδιαίτερα μπροστά στο θάνατο. Ο ξακουστός κλέφτης Κατσαντώνης έλεγε «Κανένας από μας δεν πεθαίνει, γιατί σκοτώνεται από βόλη πολεμώντας τους Τούρκους και εμείς λογαριάζουμε πως αυτοί δεν έχουν πεθάνει. Και δεν υπάρχει κλέφτης που να αρνήθηκε την πίστη του για να σωθεί από τα βασανιστήρια και το θάνατο. Η βαθιά πίστη τους οδηγούσε και στα μοναστήρια για προσευχή. Αναφέρεται μάλιστα και η Παναγιά η Κλεφτρίνα, η προστάτηδα των κλεφτών. Και μέχρι σήμερα στην Παναγιά την Προυσιώτισσα όπως πάνε βλέπουν πως έχει τρία άστρα η Παναγία, ως συνήθως την αγιογραφούνε. Αυτά τα αστέρια είναι δωρεά του Καραϊσκάκη, διότι η Παναγία τον έκανε καλά από μια χρόνια αρρώστια τον Καραϊσκάκη και της αφιέρωσε τα αστέρια που είχε πάρει από τα ανδραγαθήματα που έκανε. «Μαύρη μωρέ πικρή ζωή που κάνουμε εμείς οι μαύροι κλέφτες», τραγούδι για την κλέφτικη ζωή. See you.
ένα τραγούδι σχετικό με τους αγώνες για τη λευτεριά της Μακεδονίας. Εδώ βέβαια η Επανάσταση δεν είχε άμεσα αποτελέσματα, διότι η εξέγερση σε κάποιες περιοχές πνίγηκε στο αίμα με φρικτές σφαγές και αιχμαλωσίες από τους Τούρκους. Είναι μια ιδιαίτερα τραγική σελίδα του 21 που η ιστορία της είναι δυστυχώς θαμένη. Η Μακεδονία, όνομα και έδαφος ελληνικό, και αυτό εμείς ας μην το ξεχνάμε, λευτερώθηκε από τον ελληνικό στρατό στους νικηφόρους πολέμους του 1912-13. Μέχρι τότε η ελπίδα της λευτεριάς σιγόκεγε στα τραγούδια του λαού. Oh.
Ένα ακόμα ιστορικό τραγούδι που αναφέρεται στην πολιορκία του Ναυπλίου. Από στεριά το είχε αποκλείσει ο πρίντζιπας, δηλαδή ο Δημήτρης Υψηλάντης, και από τη θάλασσα η γενναία καπετάνισσα Μπουμπουλίνα. Το Ναύπλιο κυριεύθηκε στη μνήμη του Αγίου Ανδρέα το 1822. Για να φανεί άλλη μια φορά το φρόνημα των αγωνιστών του 21, ας ακούσουμε μόνο μια φράση της τότε διοικήσεως. «Η γενναιότης των στρατιωτών εκυρίευσε το παλαμίδι του Ναυπλίου, ξημερώνοντας εορτή του πρωτοκλήτου Αποστόλου Ανδρέου και εστήθη στο φρούριο η τροπεοφόρος σημαία του Σταυρού». Για να θυμηθούμε πως και σήμερα έχουμε και τρίτη γιορτή της Σταυροπροσκυνήσεως. Όσο για τώρα, ακούγεται πως πρέπει να βγει από τη σημαία μας ο Σταυρός. Ο θρυλικός καλόγερος Σαμουήλ, όταν οι σουλιώτες συνθηκολόγησαν με τον Αλίπασα και έφυγαν από τα ιερά βράχια τους το Δεκέμβριο του 1803, αποκλείστηκε με λίγους πολεμιστές στο φρούριο Κούγκι. Μόλις οι εχθροί πλησίασαν, έβαλε φωτιά στη μπαρουταποθήκη και σκοτώθηκε μαζί με πολλούς Τούρκους πολιορκητές. Από το συγκλονιστικό αυτό γεγονός εμπνεύστηκε ο ποιητής μας Αριστοτέλης Βαλαωρίτης και στιχούργησε το ποίημα «Η δέηση του Σαμουήλ». Στην Απαγγελία ο αδελφός
Φώτης Αθανασόπουλος. Πατέρα μου, σε δούλεψα πιστά 40 χρόνια και τώρα στα γεράματα μου δίνεις καταφρόνια. Το θέλημά σου ασγενή, λυπήσου μας, σπλαχνίσου μας και πάψε την οργή σου. Σε σένα σαν ορφάνεψα, έδωκα την ψυχή μου, το σούλι μου τ' αγκάλιασα στον κόσμο για παιδί μου. Τώρα το σούλι το χάσα. Ήρθε η στερνή μου μέρα, θα'ρθω σε σέ, πατέρα. Μέτρησε πόσοι εμείναμε, οι άλλοι πεθαμένοι μες στα λαγκάδια σέρνονται, νεκροί και λαβωμένοι, άταφα, αμυρολόγητα, σέπονται τα κουφάρια, στου λόγκου τα χορτάρια. Τώρα το σούλι πέθανε, δεν έμεινε ένα χέρι που να μπορεί στα δάχτυλα να σφίξει το μαχαίρι. Πατέρα παντοδύναμε, γεννούσε μας πατρίδα, άλλοι δεν έχω ελπίδα. Εκεί ψηλά στο θρόνο σου, στην Άνω Βασιλεία, δώσε σε μας τους δυστυχείς μικρή μια κατοικία, να μοιάζει με το σούλι μας και δώσε με ένα βράχο και εκεί το κούγκι να έχω. Χώμα στο σούλι ελεύθερο για να ταφώ δε μένει. Ελέησε με πλάστη μου, συγχώρεσε να γένει το κούγκι μου η εκκλησιά, το ιερό σου βήμα, του Σαμουήλ το μνήμα. Προς όλους τους συντελεστές της προσπάθειάς μας και βέβαια στους άξιους οργανοπαίχτες μας. Τον Κώστα Κοπανιτσάνου που έπαιξε κλαρίνο. Τον Κώστα Καλαϊτζάκη, το δεξιοτέχνη του λαού του. Το λιράρι μας Βασίλη Ούτο. Και το διαμαντί Σαριδάκη που έπαιξε κρουστά. Και το τελευταίο χορευτικό τραγούδι μας. Στη στεριά δεν ζει το ψάρι, ούτε ανθό στην αμμουδιά. Οι σουλιώτισσες δεν ζουνε δίχως την ελευθεριά.
φτάνοντας στο τέλος, πρέπει να ευχαριστήσουμε και τα αγαπημένα μας παιδιά που συμμετείχαν με τόσο ενθουσιασμό και στα τραγούδια και στο χορό. Έπαινος μεγάλος ανήκει και στους γονείς, που πολλές φορές με θυσία ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις που έχουν αυτές οι δραστηριότητες. Ευχαριστίες επίσης να εκφράσουμε και στην υπεύθυνο του χορού, την εν Χριστώ αδελφή Άρτεμη. Που με ζήλο και μεράκι διαθέτει από το χρόνο της για να διδάξει τα παιδιά μας τους όμορφους και λεβέντικους εθνικούς χορούς. Αλλά ευχαριστούμε πολύ και εσάς που είχατε την καλοσύνη να έρθετε εδώ απόψε, ώστε όλοι μαζί να εκφράσουμε την ευγνωμοσύνη μας προς τους ήρωες της Εθνεγερσίας του 21. Και από σήμερα, Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως, μία παρήγορη και ελπιδοφόρα ευχή που και εμείς σας απευθύνουμε. Καλό Πάσχα! Ευχαριστούμε τον σεβαστό μας πατέρα Διονύσιο και την χοροδία ορχήστρα Ελληνοορθόδοξη Κληρονομιά, οι οποίοι με τον καλύτερο τρόπο μας βοήθησαν να διατηρήσουμε ζωντανή τη μνήμη των ηρώων μας. Πολλές και ιδιαίτερες ευχαριστίες στην αγαπητή μας Άρτη Μινούσια, η οποία δίδαξε τους παραδοσιακούς χορούς στα παιδιά της χοροδίας μας. Με τη χάρη του Κυρίου μας, τη βοήθεια της Παναγίας μας, εγγυητρίας των αμαρτωλών και των Αγίων μας Κυπριανού και Ιουστίνης, το πρόγραμμά μας έχει φτάσει αισίως στο τέλος του. Η Ιερά Μητροπολής μας απευθύνει θερμές και εγκάρδιες ευχαριστίες προς τους εν Χριστώ αδελφούς και αδελφές μας, οι οποίοι βοήθησαν να πραγματοποιηθεί η απόψινή μας εκδήλωση και όσους μας ετοίμησαν με την παρουσία τους. Θα θέλαμε ιδιαιτέρως να ευχαριστήσουμε τους κληρικούς, τους μοναχούς και τις μοναχές που είναι εδώ απόψε ως αντιπρόσωποι των ενωριών και μονών της Μητροπόλεως μας, ώστε να είναι παρούσα όλη η τοπική εκκλησία μας. Σεβασμιότατε Μητροπολίτα μας, σας παρακαλούμε να προσέλθετε στο βήμα, προκειμένου να θέσετε τώρα την κατακλείδα στην απόψινή μας εκδήλωση. Δόξα τω Θεώ πάντων έρχεν, δόξα του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, τριάσε δόξες. Είναι ο συνήθις δοξολογικός τρόπος με τον οποίο σφραγίζουμε τη λειτουργία μας κάθε φορά και γενικά κάθε ευχαριστιακή και δοξολογική και προσευχητική μας εκδήλωση. Και σήμερα λοιπόν επαναλαμβάνω αυτό το δοξολογικό τρόπο κατακλείδος, διότι πράγματι ήταν μια μεγάλη ευλογία για μας απόψε. Και βεβαίως αυτό επετεύχθη μόνο με τη βοήθεια του Χριστού μας και της Παναγίας μας και πάνω των Αγίων και βεβαίως και του Τιμίου Σταυρού. Σήμερα είχαμε αυτή την καλή συγκυρία να εορτάζει η Εκκλησία μας με το Πάτριο ημερολόγιο, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, να εορτάζουμε την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, ο οποίος ήταν το όργανο και η ελπίδα των αγωνιστών μας το 21, αλλά και διαμέσου των αιώνων ο Σταυρός με τη βοήθεια της Παναγίας μας ήταν εκείνα τα οποία προπορεύονται σε κάθε έξαρση εθνική και εκκλησιαστική διαμέσου των αιώνων, η Ρωμιοσύνη, το Βυζάντιο, έτσι. Μην λησμονούμε ποτέ ότι η πρώτη σταυροφορία, η οποία ήταν όντως σταυροφορία στην ιστορία της Εκκλησίας μας, ήταν επί του Ηρακλείου, του Αυτοκράτορος, ο οποίος εισήλθε πολεμών και αγωνιζόμενος για πολλά χρόνια στην Περσική τότε Αυτοκρατορία και επανέφερε τον Τίμιο Σταυρό, τον οποίο είχαν κλέψει από τα Πανάγια προσκυνήματα, και γι' αυτό η επαναφορά του στα Ιεροσόλυμα, στον τόπο δηλαδή του μαρτυρίου του Κυρίου μας του Γολγοθά, εορτάζεται κάθε χρόνο. Ο Σταυρός λοιπόν έκτοτε και πάντοτε και διαμέσου των αιώνων ήταν, είναι και θα είναι, έτσι, η σημαία, το φλάμπουρο όπως λέγαμε, της πατρίδας μας, του έθνους μας, του ιερού και ευλογημένου έθνους μας. Έστω και αν η πατρίδα μας συρρυκνωθεί,
Φυσικά δεν το εύχεται κανείς, αλλά τα σύννεφα, όπως γνωρίζουμε, πυκνώνουν και δεν ξέρουμε τι τέξεται επί ούσα. Δεν θα πάψει όμως ποτέ το έθνος να υπάρχει και να συνεχίζεται, έστω και σε μικρές νησίδες, μία εκ των οποίων ήταν και η απόψηνή μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον πατέρα Διονύσιο, τα παιδιά, τους οργανοπαίκτες, τις κοπέλες, τα παιδιά μας που εχόρευσαν και όλους εκείνους οι οποίοι συνέβαλαν, ακριβώς να συνειδητοποιήσουμε ότι η Ρωμιοσύνη ζει και θα ζει. Ζει εδώ, όπως είδαμε απόψε, αυτή είναι η Ρωμιοσύνη μας, πατρίδα, πρωτίστως η πίστη μας και η πατρίδα μας, τα ιερά μας ήθη και έθιμα, αλλά η Ρωμιοσύνη μας ζει διάσπαρτη. Μη λησμονούμε ότι η Ελλάδα ποτέ δεν υπήρξε κράτος στο παρελθόν. Πριν από το 1921 δεν υπήρχε κράτος ελληνικό, αλλά και πρώτης πτώσης της Κωνσταντινούπολης δεν υπήρξε κράτος ελληνικό. Η Ελλάδα ως όραμα, ενωμένο με τον Σταυρό και την πίστη του Χριστού μας, ήταν μια μεγάλη υπόθεση αληθείας, πολιτισμού, εξευγενισμού των ανθρώπων, εξαπλωμένη σε όλη την τότε γνωστή, το γνωστό κόσμο, αλλά και σήμερα. Σήμερα σκεφτείτε βορρά και νότου, ανατολή και δύση, σε όλη την οικουμένη υπάρχουν Έλληνες διάσπαρτοι, οι οποίοι μάλιστα και διαπρέπουν σε πολλούς τομείς. Έτσι, η 25η Μαρτίου που έγινε η μεγάλη αμαρτία το 24 να χωριστεί, 25η Μαρτίου να χωριστεί από την εθνική μας εορτή, ο Ευαγγελισμός ουσιαστικός και η εθνική εορτή χωρίστηκαν το 24. Φανταστείτε, σήμερα δεν εορτάζει όλο το γένος των Ελλήνων, το διάσπαρτο. Γιορτάζουν εκείνοι οι οποίοι παρέμειναν πιστοί στο πάτριο ημερολόγιο, διότι τότε εορτάζεται ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου και βεβαίως αυτοί οι Έλληνες οι οποίοι διατήρησαν το πάτριο ημερολόγιο, δηλαδή Ιεροσόλυμα, Πατριαρχείο, το πρώτο και μεγάλο Πατριαρχείο, σήμερα είχε του Ευαγγελισμού. Όλες οι χώρες οι Σλαβικές σήμερα είχαν του Ευαγγελισμού. Στη Διασπορά μεγάλο μέρος των Ελλήνων, αλλά και όχι μόνο των Ελλήνων, σήμερα είχαν του Ευαγγελισμού. Ήταν και αυτό μια μεγάλη αμαρτία η οποία έγινε το 24, εκτός των άλλων δηλαδή, ότι διεσπάστη η ενότης του έθνους και της Εκκλησίας. Αλλά όμως, δόξα τω Θεώ, επαναλαμβάνω, υπάρχουν νησίδες, μία εκ των οποίων είμεθα και εμείς σήμερα. Σήμερα λοιπόν εόρτασαν οι απανταχού του Πατρίου ημερολογίου τη μεγάλη εορτή του Ευαγγελισμού της Παναγίας μας, συνεόρτασαν την προσκύνηση του Τιμίου Σταυρού, άρρηκτα συνδεδεμένος με τα εθνικά ιδεώδη. Σήμερα εόρτασε το γνήσιο λίμα, το γνήσιο εκείνο τμήμα του ελληνισμού, το οποίο με την χάρη του Θεού και με τη βοήθεια της Παναγίας μας, έστω και αν συρρυκνωθεί, δεν θα πάψει να δίνει μέχρι συντελείας των αιώνων την καλή μαρτυρία. Τη μαρτυρία όχι μιας δυνάμειος επίγειας, αλλά μιας δυνάμειος πνευματικής. Δηλαδή, της δυνάμειος που δίνει η χάρη του Θεού, η αλήθεια του Χριστού μας, όταν είναι υπό την σκέπη της Παναγίας μας και του Τιμίου Σταυρού και πάντων των Αγίων. Αιωνία η μνήμη εκείνων οι οποίοι έπεσαν στον αγώνα του 21, αλλά πρώτου 21 αναρρύθμιτες επαναστάσεις τοπικές διατήρησαν μετά την πτώση της Κωνσταντινούπολης, διατήρησαν άσβεστη την ελπίδα για την ελευθερία. Αυτοί έπεσαν πριν από το 21, άλλοι έπεσαν το 21 και άλλοι βεβαίως έπεσαν και μετά το 21. Σε όλους αυτούς λοιπόν αποδίδουμε τα εύσημα, προσευχόμεθα για την ανάπαυση των ψυχών τους. Είναι οι προπάτορές μας, είναι εκείνοι οι γενάρχες μας, όχι της πατρίδας μας, επαναλαμβάνω, βέβαιως και της πατρίδας μας, της μικρής ήδη πατρίδας μας, αλλά του έθνου μας που είναι διάσπαρτο. Θα συναντήσουμε σήμερα Έλληνες στην Αλεξάνδρεια, στην Παλαιστίνη, στα Ιεροσόλυμα. Θα συναντήσουμε Έλληνες, έστω και αν δεν λέγονται Έλληνες, που έχουν συνείδηση της Ρωμιοσύνης, στη Συρία. Έχουμε Σύρους οι οποίοι σήμερα ομολογούν, έχουμε συναντήσει
και συναντούμε συνεχώς Σύρους οι οποίοι λένε εμείς ανήκουμε στη Ρωμιοσύνη, δεν είμαι θα Σύρι κατά την εθνικότητα, είμαστε τα υπολείμματα της Ρωμιοσύνης αυτής της μεγάλης αυτοκρατορίας. Έχουμε Έλληνες στην Ινδία, έχουμε Έλληνες στην Ασία, έχουμε Έλληνες στην Ευρώπη, παντού ελληνισμός, μέχρι και τις Ηνωμένες Πολιτείες και όλα τα άλλα μέρη και στην Νότια Αμερική και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Ευρώπη ιδίως, αλλά και στην Κεντρική και στη Δυτική έχουμε πολλούς Έλληνες. Εορτάζει, το έθνος είναι δηλαδή, δεν έσβησε, απλώς δεν έχει σύνορα. Διότι ο πραγματικός ελληνισμός ουδέποτε είχε σύνορα. Από τότε που απέκτησε σύνορα ή μάλλον τις δώσαν σύνορα, έχασε την οικουμενικότητά του, αλλά όμως ως κράτος, αλλά όμως δεν έχασε την οικουμενικότητά του ως πρόταση πίστεως, ελπίδος, ζωής, ανά πάσαν την οικουμένη. Γι' αυτός λοιπόν, για χάρη αυτών των Ελλήνων, τους οποίους χαιρετούμε από το βήματος αυτού και τους παρακαλούμε να παραμείνουν πιστοί στις ορθόδοξες παραδόσεις μας, σε Βορρά και Νότο, σε Ανατολή και Δύση, και απευθύνουμε χαιρετισμό και τους παρακαλούμε να διατηρήσουν αυτή τη φλόγα της Ρωμιοσύνης, δηλαδή την σύζευξη της αληθινής πίστεως, της ορθοδόξου πίστεως, της ορθής πίστεως, με την με τον πολιτισμό τον οποίο μας κληροδότησαν οι αρχαίοι ημών πρόγονοι και προ-Χριστού, ο οποίος συν τον χρόνο εκχριστιανίστηκε και αποτελεί σήμερα το λάβαρο για το οποίο εορτάζουμε με τη βοήθεια της Παναγίας μας. Ευχαριστώ και πάλι λοιπόν όλους αυτούς οι οποίοι συνέβαλαν και υποτίθεται στον πατέρα Διονύσιο με τους συνεργάτες του, τις καλές μας κατηχήτριες οι οποίες βοήθησαν τα παιδιά μας να παρουσιάσουν το σημερινό πρόγραμμα και όλους εσάς οι οποίοι είσαστε παρόντες και ενισχύσατε τη φωνή μας. Δύσκολες οι μέρες μας, όπως επανελήφθη αρκετές φορές σήμερα, απόψε, αλλά εφόσον παραμένουν αυτές οι ευλογημένες νησίδες, το επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά, θα υπάρχει ελπίδα ενός μιας διαιώνιας μαρτυρίας του γένους μας, της Ρωμιοσύνης μας. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Καλή Σαρακοστή. Καλό Πάσχα. Ήθελα να προσθέσω κάτι, θα μου επιτρέψετε, δύο λεπτά ακόμη. Η μεγάλη Βυζαντινολόγος, η οποία ζει ακόμα, η Γιάρβελερ, είναι πολύ φίλη και υποστηρικτής και διακηρυκτής, θα λέγαμε, της Βυζαντινής κληρονομιάς και διακήρυται πάντοτε από τα βήματα στα οποία καλείται να μιλήσει ότι το Βυζάντιο ζει. Και όταν την ερώτησαν πώς ζει, αφού κατελήθη το 1453, λέει όχι μόνο ζει, αλλά πλέον έχει κυριεύσει μεγαλύτερη έκταση από ό,τι είχε καταλάβει στην ιστορική του ύπαρξη, διότι, σας λέω το απλό, λέει η Αλβελέρ, η Βυζαντινολόγος. Όπου υπάρχει ορθόδοξη βυζαντινή εικόνα, και σήμερα υπάρχει παντού, Βορρά και Νότο, Ανατολή και Δύση, όχι μόνο στα Βαλκάνια, υπάρχει το Βυζάντιο. Είναι δείγμα ότι υπάρχει το Βυζάντιο και δίνει μαρτυρία πολιτισμού, πίστεως και πολιτισμού. Ο Θεός να ευλογεί και αυτήν και όλους εκείνους οι οποίοι με κάθε τρόπο ακριβώς αγωνίστηκαν να διατηρήσουν αυτή τη φλόγα και ο Θεός να συγχωρήσει αυτούς οι οποίοι προσπαθούν να σβήσουν αυτή τη φλόγα και να μην επιτρέψει αυτή η προσπάθειά τους να θάψει, να σβήσει αυτή τη φλόγα.
τη φλόγα που άναψε επίσης τον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα και συζεύθηκε επίσης μας με τον πολιτισμό μας τον ελληνικό. Ο Θεός μαζί σας. Ο Θεός μαζί σας. Παρακαλώ πολύ. Θα ψάλαμε και τον εθνικό ύμνο βεβαίως. Όλοι μαζί παρακαλώ τον εθνικό ύμνο. Καλή Σαρακοστή, καλό Πάσχα.